Слава Україні! Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου ζητά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν τη χώρα του. Ця тотальна війна зараз, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територію в тій або іншій частині Європи. Її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму. Η Σύνοδος Κορυφής είναι το τελευταίο στάδιο της ευνηδιαστικής περιοδίας του Ουκρανού Προέδρου στην Ευρώπη με στόχο να πείσει τη Δύση να στείλει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Πριν τις Βρυξέλλες επισκέφτηκε τη γαλλική πρωτεύουσα και συνάντησε στο Ελιζέ τον Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και τον Όλαφ Σόλτς. Nous sommes heureux de t'accueillir ce soir ici et le chancelier Scholz me rejoint ce soir et je l'en remercie pour que nous puissions ensemble t'exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe. Μετά τη χθεσινή επίσκεψη Ζελένσκι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ρίση Σούνακ έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να εξετάσει πώς θα μπορούσαν να παρασχεθούν αεροσκάφη στην Ουκρανία και ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί πιλότοι θα εκπαιδευθούν στη Βρετανία. When it comes to fighter combat aircraft, of course they are part of the conversation. Indeed, we've been discussing that today and have been previously, and that's why we've announced today that we will be training Ukrainian Air Force. Ο Ζελένσκι στη στρατιωτική βάση στο Ντόρσετ συνάντησε Ουκρανούς στρατιώτες που εκπαιδεύονται. Την ίδια στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε μία σύσκεψη για την αεροπορική βιομηχανία, τόνισε πως δεν ξεκίνησε τις εχθροπραξίες η Ρωσία, αλλά η Ουκρανία το 2014.